Εννοείται. Είναι αλήθεια ότι ήσουν η αιτία που άλλαξε ο νόμος όσον αφορά στους σημειοφόρους, γιατί μέχρι τότε που εσύ έκανες τον σημειοφόρο δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να το κάνει, να είναι σημειοφόρος και την εμπειρία. Εγώ δεν μπορούσα να γίνω σημειοφόρος. Βασικά δεν επιτρεπόταν να συμμετέχω. Υπήρχε τέτοια νομοθεσία που κρατούσε από εποχές δικτατορίας. Δεν επέτρεπε στα άτομα που δεν έχουν την κομμοστασιά, την ικανότητα να συμμετέχουν σε γυμναστικές επιδείξεις, να συμμετέχουν και σε παρελάσεις. Αυτό ήρθε και δημιουργήθηκε ένας κόμπος στο λαιμό αρκετών καθηγητών μου, αλλά η καθηγήτρια η οποία είπε όχι, δεν είναι άδικο αυτό για το Στέλιο, ήταν μια μαθηματικός μου, είναι μια μαθηματικός μου, η οποία εγώ ακόμα και σήμερα την θεωρώ ως δεύτερη μάνα μου, η Ιωάννα η Μακρή, η οποία τότε, ειδικά μετά το αυτό το χάος που έγινε μετά την προβολή μου και το ασταμάτητο κυνηγητό να πω μια λέξη, μια δήλωση, μια φράση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν εκείνη η οποία, εννοείται μαζί με τους γονείς μου, η οποία με συμβούλευε τι να κάνω. Και ήταν αυτή που είπε ο Στέλιος δικαιούται και πρέπει να σηκώσει ψηλά, υπερήφανος, την ελληνική σημαία. Άρα ουσιαστικά σε βοήθησε και αλλάξατε μαζί τον νόμο. Ακριβώς. Τα συναισθήματά σου εκείνη την ημέρα που έγινε σημειοφόρος, καταρχάς ήταν σε ποια εθνική γιορτή? Ήταν 28 Οκτωβρίου 1999. Δεν ξέρω αν περιγράφεται. Η ευτυχία είναι μικρή λέξη. Εκείνη την ημέρα ένας μαθητής από το Κοροπή είπε ένα όχι σε κάτι το οποίο κατέστρεφε την κοινωνία. Κατέστρεφε με τρόπο που έλεγε δεν είσαι άξιος. Mm-hmm. Και εκεί ένας μικρός μαθητής είπε όχι, εγώ είμαι άξιος. Την αντίδραση στον κόσμο τη θυμάσαι? Νομίζω ότι και αν η αναπάθω αυτό δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί το να μην μπορώ να περάσω με το αμαξίδιο και η παρέλαση γιατί έπεφτανε πάνω μου ο κόσμος. Αλήθεια. Να δεν θα μπορώ να ξεχάσω τις μηχανές των αστυνομικών να περνάνε δίπλα μου για να ανοίγουν τον κόσμο να μπορώ να περάσω. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Αυτή η αγάπη και αυτή η... το μπράβο, όχι το μπράβο το τυπικό, το χειροκρότημα πάμε να φάμε μπριτζολάκια, το μπράβο το πηγαίο. Το μπράβο του αξίζουμε αυτή την Ελλάδα. Που θεωρώ ότι εκείνη τη μέρα το παιδάκι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος την εξέφραζε.